Και χαιρετώ τους συναδέλφους Κώστα Νάνο στην Πάφο και Κατερίνα Ιωάννου στη Λάρνακα. Κώστα, αρχίζω από σένα, καθώς μπροστά στη θεομηνία της περασμένης εβδομάδας στην πόλη σου, τα σημερινά θα λέγαμε δεν είναι τίποτα. Καλησπέρα Γιάννη. Ήταν πολύ ήπια συγκριτικά με αυτά που ζήσαμε το περασμένο Σάββατο, τα καιρικά φαινόμενα που υπήρξαν σήμερα. Ήταν με δόσεις, θα λέγαμε, η σημερινή καταιγίδα, σε τρεις δόσεις. Μία λίγο πριν το μεσημέρι, μία το απόγευμα και άλλη μία δόση. Πριν από λίγα λεπτά πέρασε άλλη μία καταιγίδα, ευτυχώς χωρίς να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Το μεσημέρι, βέβαια, υπήρξαν προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού, καθώς είχε συγκεντρωθεί χαλάζι στο οδόστρωμα και είχε αναγκαστεί η αστυνομία να εκδώσει ανακοίνωση προκειμένου να επιστήσει την προσοχή στους οδηγούς. Είχαμε επίσης διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις που έχουν γίνει αναφορές, στις Αρόδες, στο Στρουμπί, τη Χούλου και την Πενταλιά. Κατά τα άλλα, η επαρχιακή διοίκηση, λόγω και της εμπειρίας που βιώσαμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν σε επιφυλακή από το πρωί, ωστόσο δεν χρειάστηκε σε καμία περίπτωση ούτε η πυροσβεστική ούτε κανένα άλλο συνεργείο να παρέμβει. Μια χαρά. Κατερίνα, τώρα η Λάρνακα γλίτωσε από τα δόντια της κακοκαιρίας, σε αντίθεση βεβαίως με περιοχές στην Αμόχωστο, έτσι? Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Οι προβλέψεις φαίνεται ότι άφησαν εκτός την επαρχία Λάρνακας άκρος αντίθετο σκηνικό, τουλάχιστον για μέχρι τώρα που μιλάμε, καθώς σε κάποιες περιοχές η βροχή ήταν μεμονωμένη, ενώ σε κάποιες άλλες υπήρχε ηλιοφάνεια με συννεφιά. Πριν από περίπου 5 λεπτά, από ό,τι άρχισε η έντονη βροχόπτωση, είχαμε έτσι και κάποιες καταιγίδες. Η πυροσβεστική στη Λάρνακα δεν είχε κλήσεις για ιδιαίτερα προβλήματα από την κακοκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και να σας πω επίσης, Γιάννη, ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που οχύρωσε, αν θέλεις, τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις του, ιδιαίτερα σε περιοχές που αποτελούν κόκκινες ζώνες. Είχαμε δει να πλημμυρίζουν και να κινδυνεύουν άνθρωποι. Τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, στην επαρχία Αμοχώστου είχαν πλημμυρίσει κάποιοι δρόμοι από την βροχόπτωση σε Πρωταρά και Αγία Νάπα. Είχαμε και κάποια μεμονωμένα περιστατικά ρημούλκησης αυτοκινήτων και χαλάζι σε ορμήδια και αυγόρου. Κρατάμε ότι η πυροσβεστική δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση για πλημμυρισμένα ή υποστατικά ότι κινδυνεύουν συμπολίτες μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Με την ευχή, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, νύχτα να κυλήσει ομαλά και να έχουμε ένα καλό, αν θέλεις, ξημέρωμα χωρίς προβλήματα. Ακριβώς. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή συνέχεια.